Χριστού. Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 910. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, το ήτα κεφάλαιο, το 8 κεφάλαιο, ήτα κεφάλαιο, 8 κεφάλαιο και εδάφιο 4. Ήτα 4, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Επειδή δε συνέτρεχεν όχλος πολλής και ήρχοντο προς αυτόν από πόσες πάσης πόλεως, είπε διαπαραβολής: «Εξήλθεν ο Σπύρον για να σπείρει των σπόρων αυτού». Και ενώ έσπειρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί την πέτραν και αναφιένε ξηράνθη, διότι δεν είχε νικμάδα. Άλλο δε έπεσε εις το μέσο των ακανθών και συμφυτρώσασε εάνκανθε, απέπνιξαν αυτόν. Κι άλλο έπεσε επί την γην την αγαθήν και αναφιένε έκαμνε καρπών έκαντο τα πλασίωνα. Ταύτα λέγονε φώναζεν ο έχων ότα διανακούει ας ακούει. Ρώτων δε αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες: «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?» Ο δε είπεν: «Σε εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εις δε τους λοιπούς δια παραβολών, δια να μην βλέπω συνενώ βλέπουσι και να μην καταλαμβάνω συνενώ ακούουσι. Αυτή δε είναι η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπυρώμενοι, οι δε σπυρώμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες. Έπειτα έρχεται ο διάβολος, αφαιρεί τον λόγον από τις καρδίες αυτών, για να μην πιστεύσωσι και σωθώσει. Η δε επί της πέτρας είναι εκείνη τινες όταν ακούσωσιν, με τα χαράς δέχονται τον λόγον και ούτι ρίζαν δεν έχουσιν, ή τινες προς καιρόν πιστεύουσιν και εν καιρό πειρασμού αποστατούσιν. Ο δε πεσόν εις τας ακάνθας, ούτε είναι εκείνοι οι τινές ήκουσαν και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου, υπάγουσι και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσιν. Εις δε την γην την καλήν, ούτε είναι εκείνοι οι τινές ακούσαντες των λόγων, κρατούσι εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ουδείς δε λίχνον ανάψας, σκεπάζει αυτόν με σκεύος ή θέτει υπό κάτω κλίνης, αλλά θέτει επί του λιχνοστάτου για να βλέπουσιν το φως εισερχόμενοι, διότι δεν υπάρχει κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γίνει φανερόν, ουδέ απόκρυφον το οποίο δεν θέλει γίνει γνωστόν και ελθεί στο φανερόν. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούετε, διότι ως τις έχει θέλει δοθεί εις αυτόν, και ως τις δεν έχει και εκείνο το οποίο νομίζει ότι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Αμήν. Πολύ όχλος, άνθρωποι δηλαδή που στην καρδιά τους δεν υπάρχει όχι η σοφία του Θεού, ούτε η εξήτηση για σοφία Θεού. Όχλος που δεν υπάρχει η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν υπάρχει λοιπόν η σοφία στο να γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, και δεν υπάρχει και η σύνεση, δηλαδή η οδηγία και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, για να μπορούν να εκτελούν το θέλημα του Θεού που γνωρίζουν. Άνθρωποι μπορεί να είναι και χριστιανοί και αναγεννημένοι και βαφτισμένοι εν ύδατη και μελετούνται στον Λόγο του Θεού και προσευχόμενοι, αλλά που είναι όχλος. Γιατί? Γιατί δεν έχουν εξήτηση σοφίας. Σοφία βεβαίως δεν έχουν, γιατί κανείς δεν έχει αν δεν ζητήσει. Δεν έχουν εξήτηση σοφίας Θεού, επαναλαμβάνω, εις το να γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέριον. Άρα περπατάνε με τη λογική τη δική τους και αποφασίζουν με το πνεύμα το δικό τους και κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι νομίζουν σωστό, αλλά και δεν έχουν
και σύνεση, δηλαδή οδηγία Πνεύματος Αγίου και δύναμη Πνεύματος Αγίου, ώστε και αυτά που κάνουν να μην τους βγαίνουν, να μην έχουν αποτελέσματα, αλλά όμως τρέχουν να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Στην πραγματικότητα τρέχουν είτε για να ευλογηθούν, είτε για να θεραπευθούν, είτε για να φάνε ακόμη. Πολλοί είναι οι λόγοι που ένας άνθρωπος πλησιάζει το Θεό. Από συνήθεια, γιατί μεγάλωσε σε μια χριστιανική οικογένεια, από συμφέρον, από φόβο, αλλά όχι σωστό φόβο Θεού, από αγάπη για τα αδέλφια του ακόμη, από αγάπη για τους γονείς του. Πολλοί είναι οι λόγοι που φέρουν έναν άνθρωπο στο να πλησιάσει το Θεό, αλλά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός μιλάει δια παραβολών, ώστε να βλέπουνε και να μην βλέπουνε, και να ακούνε και να μην καταλαβαίνουνε, εκτός από αυτούς που έχουν καταλάβει ότι είναι ελλιπής σοφίας, όπως λέει και ο Απόστολος Ιάκωβος, και ζητούν από το Θεό σοφία, ο οποίος δίδει πλουσίως και δεν ονειδίζει. Δηλαδή ο Θεός απευθύνεται σε αυτούς που τον εκζητούν, γι' αυτό προτρέπει ζητείτε και θέλει σας δοθεί, συγγνώμη, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί, και μόνο όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Δηλαδή σήμερα μπορεί να είμαστε όλοι μας μηδενός εξαιρουμένου ακούοντες και να μην καταλαβαίνουμε, βλέποντες το Λόγο του Θεού και να μην εννοούμε. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός απευθύνεται στους εξητούντας. Γιατί δεν έχουμε κατανοήσει ότι ο Θεός θέλει καρδιές μας να είναι κατά την καρδιά Του, ώστε να πράττουμε το θέλημά Του, δηλαδή να εξητούμε για να μας φανερώνει το θέλημά Του και να μας δίνει δύναμη να το πράττουμε. Και αποτέλεσμα, καρποφορία στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Γι' αυτό σε όλους τους όχλους λέει μια παραβολή: εξήλθε ο Σπύρον δια να σπείρει, και ενώ έσπειρεν άλλον μεν έπεσε παρά την οδόν, και κατεπετήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτά, άλλο δε έπεσε εις την πέτραν και αναφιέν, γιατί βρήκε λίγο χώμα, εξηράνθη, διότι δεν είχε εκμάδα, δεν είχε ρίζες. Κανένα αποτέλεσμα δηλαδή ο Λόγος του Θεού. Άλλο έπεσε στο μέσο των ακανθών και τα αγκάθια συμφυτρώσανε μαζί με το σπόρο το καλό, πνίξανε τον καλό σπόρο και ξεράθηκε και δεν έφερε καρπό. Και άλλο έπεσε στη γη την αγαθή και αναφιέν έκανε καρπό εκατονταπλασίωνα. Ταύτα λέγον φώναζε, ο έχονότα, προσθέτω, πεπαιδευμένον δια να ακούει, ας ακούσει. Αλλά το ερώτημα δεν είναι αν έχεις αυτιά, αλλά αν έχεις αυτιά πεπαιδευμένον δια να ακούς αυτά που λέει ο Θεός. Και αν δεν έχουμε ότα πεπαιδευμένον, ώστε κατά την έξιν να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού το τέλειον, να είμαστε δηλαδή έμπειροι στο λόγο της δικαιοσύνης, και αν είμαστε ακόμη και νήπιοι, και αν είμαστε και αδύναμοι, ο Θεός έχει την ικανότητα να μας οδηγήσει και να μας πει αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούεται και θέλει σας ανοιχθεί. Γι' αυτό
αυτή η παραβολή που ανθρωπίνως δεν γίνεται κατανοητή. Εάν κάποιος πάει και ρωτήσει το Θεό, ο Θεός θα του την αποκαλύψει. Και ό,τι ένιγμα και πρόβλημα και ζήτημα που δεν το καταλαβαίνεις, αν πας στο Θεό θα σου το αποκαλύψει, θα σου το φανερώσει. Γι' αυτό και κατηδίαν οι μαθητές τον ρώτησαν και λένε, τι σημαίνει αυτή η παραβολή, τι σημαίνει? Και ο Κύριος τους είπε, εις εσάς που ρωτάτε, εδόθη να γνωρίσετε μέσα από την παραβολή αυτή τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σε αυτούς που δεν ρωτάνε δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί τίποτα, ώστε αν και βλέπουνε να μην βλέπουνε, αν και ακούνε να μην καταλαβαίνουνε. Σε εσάς όμως που ρωτάτε, εγώ ο Χριστός θα σας εξηγήσω. Γι' αυτό μην ονομάστε κανέναν δάσκαλό σας, ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αυτός που θα σας διδάξει τη σοφία Του. Και ένας είναι ο καθηγητής σας που θα σας οδηγεί δια Πνεύματος Αγίου, ο Χριστός, και θα σας δίνει και τη δύναμη να εκτελείτε. Καλά κάνετε δηλαδή, είναι σαν τους λέει, και έρχεστε σε μένα, και σήμερα ήρθαμε στο Χριστό αδερφοί, για να σας αποκαλύψω, για να σας διδάξω και για να σας καθοδηγήσω. Και αρχίζει και εξηγεί. Ο Σπύρον είναι ο Χριστός, και αυτό που σπέρνει είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δηλαδή είναι ένας σπόρος, δεν είναι χαλικάκι, πετραδάκια που τα πετάς και καλύπτεις, βάζεις χαλίκια για να μην μαζεύονται οι λάσπες, καλό είναι. Είναι σπόρος, έχει μέσα του δύναμη, εάν πιάσει θα μεγαλώσει το φυτό, και αν μεγαλώσει θα καρποφορήσει. Αλλά άλλος παίρνει, άλλος ποτίζει. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο Θεός αυξάνει. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο σπόρος που πέφτει να τον αυξήσει ο Θεός. Γιατί μπορεί να πέσει και να μην αυξηθεί. Και εξηγεί. Ο σπόρος ο οποίος πέφτει παρά την οδόν είναι οι άνθρωποι οι ακούοντες στο Λόγο του Θεού, που δεν δίνουν καμία σημασία γιατί είναι πατημένη γη. Έπειτα έρχεται ο διάβολος, αφαιρεί το Λόγο από την καρδιά, δεν πιστεύουν, δεν σώζονται, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Άχριστος ο σπόρος και άχριστο το έργο του Σπύροντος του Χριστού. Κανένα αποτέλεσμα. Όταν ο σπόρος πέφτει πάνω στην πέτρα, είναι εκεί που όταν ακούνε, ακούνε και συνεχίζουν να ακούνε. Με τα χαράς δέχονται το λόγο. Αλλά επειδή η καρδιά τους είναι γεμάτη πέτρες, πιάνει μεν, δεν έχει υγρασία, δεν έχει χώμα, ξεραίνεται. Αυτοί που πέφτουν στα αγκάθια και στα τριβόλια είναι εκείνοι που αφού άκουσαν το Λόγο του Θεού και τον δέχθηκαν, στη ζωή τους υπάρχουν πολλές μέρημνες βιωτικές, πολλές μέρημνες πλούτου, πολλές μέρημνες απολαύσεων του κόσμου τούτου, πηγαίνουν για να εκπληρώσουν αυτές τις επιθυμίες. Συμπνίγεται ο λόγος, ξεραίνεται και χάνεται. Το τέλος δέει στη γη την καλή. Αυτή είναι εκείνη που αφού άκουσαν το λόγο τον φυλάτουν στην καρδιά τους, που είναι καλή και αγαθή και καρποφορούνε εκατονταπλάσια με υπομονή. Και τώρα το ερώτημα,
Πρώτο ερώτημα, εγώ τι είμαι? Είμαι πρώτη περίπτωση, δεύτερη περίπτωση, τρίτη περίπτωση, τέταρτη περίπτωση? Πρέπει ο Θεός να μου αποκαλύψει. Αλλά και εγώ μπορώ να σκεφτώ. Δεύτερη ερώτηση. Μάλλον δεν είμαι στην τετάρτη περίπτωση. Γιατί δεν έχω καρποφορία, από το αποτέλεσμα φαίνεται. Δεν έχω εκατονταπλασίωνα καρποφορία. Άρα μπορούμε στην πρώτη, να είμαι στη δεύτερη, μπορεί και στην τρίτη, μπορεί και στις τρεις. Τρίτη ερώτηση. Τι κάνω? Έτσι είμαι φτιαγμένος. Απόλυτος προορισμός. Εγώ είμαι φτιαγμένος η καρδιά μου να είναι πατημένη γη? Είμαι φτιαγμένος η καρδιά μου να είναι γεμάτη πέτρες? Είμαι φτιαγμένος να ζω μέσα στις μέρες μέσα του κόσμου τούτου? Ή ο Θεός μου έχει χαρίσει μια καρδιά αγαθή και καλή που φέρνει εκατοντοπλασίων να καρπώ τον οποίο δεν έχω? Η επόμενη ερώτηση. Και τώρα? Και τώρα τι κάνω? Και ενώ προσευχόμουν και τα σκεφτόμουν αυτά, ο Θεός με πήγε στην παιδική μου ηλικία. Τότε που ήμουν 8, 10 χρονών, 12. Ο πατέρας μου ήταν αγρότης. Και είχε χωράφια, προσέξτε αυτό που θα πω, είχε χωράφια και έφτιαγνε χωράφια. Τι σημαίνει έφτιαγνε χωράφια? Μαζί πηγαίναμε. Βέβαια εγώ έκανα ό,τι μπορούσα σαν πιτσιρικάκι. Αυτός τα έκανε όλα μόνος του, γιατί δεν είχαμε λεφτά για εργάτες και δεν είχαμε και πολύ γη, και έπρεπε να αυξηθεί η γη, η καρποφόρα. Και με έπαιρνε και μου λέγε, αυτό το χωράφι όταν το φτιάξουμε θα γίνει πάρα πολύ καλό. Εγώ κοίταγα αγκάθια, πέτρες, μονοπάτια, και δεν ήταν δικό μας χωράφι. Και το κοίταγα και μου λέει, από αύριο θα αρχίσουμε να το φτιάχνουμε. Και έπαιρνε την τσάπα του, την αξίνα του. Η αξίνα ήταν, για όσους δεν ξέρετε, ένα στενόμακρο τσαπί, και πίσω είχε και ένα, πώς να το πω ρε Νικόλα, ένα τσεκούρι, μπράβο. Ήταν λοιπόν μια στενόμακρη τσάπα, τόση μικρή, και πίσω είχε ένα τσεκούρι. Αυτό ήταν για τη γη την πατημένη. Ήτανε και για τη γη που είχε πέτρες. Και καθόταν λοιπόν ξημερώματα, μόλις έβγαινε ο ήλιος, γιατί έπρεπε να αυξήσει τη γη, να φυτέψει πιο πολλά και να φάμε. Και έπαιρνε λοιπόν και άρχισε και έσκαλε. Δεν είχε τότε ζώο για να το οργώσει, και δεν ήταν και μεγάλη επιφάνεια που να φέρει άλογο και να πληρώσει. Ούτε άλογο είχαμε. Και για τα μπράτσα του, κάτι μπράτσα τέτοια, και έσκαβε, έσκαβε, έσκαβε όλη την ημέρα, ήλιο με ήλιο, μια μέρα, δύο μέρες. Μάζευε τις πέτρες και τις έβαζε δεξιά. Όταν έσκαβε, πρέπει να σας πω ότι αυτό το έκανε το φθινόπωρο που έβρεχε. Έπρεπε να βρέξει για να μπορεί να σκάψει. Και μετά από όσο καιρό χρειαζότανε, έπαιρνε τη τσάπα τη μεγάλη. Μάλλον έπαιρνε, ναι, την τσάπα τη μεγάλη,
το ίσιονε, το σκάβε, το κάνε μαλακό το χώμα και μετά έπαιρνε και την τζουκράνα και το καθάριζε. Και μετά ξέρετε τι έκανε, καθότανε και το καμάρωνε και έλεγε είδες, αλλά ο Θεός το έκανε αυτό για μένα σήμερα, είδες, είδες πως ήταν το χωράφι αυτό τον Σεπτέμβριο. Είχε φτάσει πια Φεβρουάριος, Μάρτιος. Κοίτα τώρα πως έγινε. Γη καλή και αγαθή. Τώρα ό,τι σπείρουμε, ό,τι φυτέψουμε θα γίνει. Και εγώ προσθέτω, γιατί θα το αυξήσει ο Θεός. Αλλά για να το αυξήσει ο Θεός πρέπει πρώτα να το καθαρίσει ο Θεός. Και ερχόμαστε τώρα πάλι στο Λόγο του Θεού και σε αυτά τα οποία συμπέρανα για τον εαυτό μου. Ότι δεν είμαι γη καλή και αγαθή, γιατί δεν καρποφορώ εκατονταπλασίων. Είναι βέβαιο αυτό. Πολλά μου λείπουνε, πολλά δεν έχω. Πολλά που δεν έπρεπε να έχω έχω και πολλά που έπρεπε να έχω δεν έχω. Είχα όμως, έχω όμως. Είμαι σαν τη Βασίλισσα της Σεβά. Έχω. Αλλά δεν έχω αυτά που ο Θεός μπορεί να μου χαρίσει. Γη καλή και αγαθή δεν έχω. Και ο Θεός μπορεί να μου την κάνει. Αλλά μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός με το Λόγο Του και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο ο Χριστός με τη σοφία Του σαν δάσκαλος και μόνο ο Χριστός με την οδηγία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά για να το κάνει πρέπει να πάω. Πρέπει να Του το ζητήσω. Πρέπει να έρθει και να πει αυτό το χωράφι είναι δικό μου. Και είναι δικό μου γιατί μου παραδόθηκε. Αυτή η καρδιά δεν είναι του Γιώργου του Κοροβέση, είναι δική μου γιατί μου τη χαρίζει, μου τη δίνει να την εργαστώ, να την επεξεργαστώ, να την κατεργαστώ και να την κάνω τέλεια, γη καλή και αγαθή. Μου δίνει την καρδιά Του. Δίνουμε την καρδιά μας στον Χριστό σήμερα, αδερφοί. Με επίγνωση. Και τι σημαίνει δίνω την καρδιά μου? Δεν σημαίνει σε παρακαλώ πάρε την καρδιά μου Κύριε και φεύγω. Σημαίνει αγώνα. Λέει ο Χριστός και το ξαναδιαβάζω, εκ των περάτων της γης ήλθε η βασίλισσα της Σεβά για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα. Των περάτων της γης, με προσφορές πολλές, με θυσίες πολλές, με εξήτηση, με επιθυμία να μάθει, να ακούσει, να δει, να καταλάβει για να εκτελέσει. Όχι από περιέργεια. Και ήρθε για να δώσει δόξα σε αυτόν. Σε αυτόν που έκανε τον Σολομώντα βασιλιά. Να δώσουμε δόξα αδελφοί σε αυτόν που μας έκανε βασιλείς και ιερείς του υψίστου, που το όνομά μας το έγραψε στο βιβλίο της ζωής, που δεν είναι ένας θεούλης, ένας Χριστούλης, μια εικονίτσα. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, είναι ο Θεός του ουρανού και της γης, είναι ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, είναι ο Λόγος του Θεού, που χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα το οποίο έγινε και δια του Λόγου του Θεού γίνονται τα πάντα. Και θέλω δια του Λόγου του Θεού να κάνει την καρδιά μου, την καρδιά μας γη καλή και αγαθή, για να φέρουμε καρπό εκατονταπλάσιο στο Λόγο του Θεού που τον σπέρνει ο Χριστός, αλλά σε γη καλή και αγαθή, να τη φτιάξει την καρδιά μας. Η καρδιά μας είναι απατηλή περπάντα, είναι σφόδρα διεφθαρμένη. Θέλει τα δικά της. Το ξέρω, το ξέρεις, το ξέρουμε. Αλλά σήμερα μαθαίνουμε
μια φορά ακόμη ότι ο Χριστός είναι αυτός που μπορεί με υπομονή να σκάψει, να ξεχορταριάσει, να καθαρίσει από πέτρες, να ξεπετρώσει και ό,τι άλλο έχει μέσα η καρδιά μας το οποίο δεν αφήνει το Λόγο του Θεού να φυτρώσει, να καρποφορήσει εις δόξαν Θεού Πατρός. Θα αλλάξουμε λοιπόν νοοτροπία, θα αλλάξουμε ζωή, θα αλλάξουμε σκέψη, θα αλλάξουμε προσευχή και θα στρέψουμε το βλέμμα μας στην εξήτηση. Θεέ μου, δώσε μου σοφία και σύνεση για να κάνω κρίση και δικαιοσύνη. Ξαναλέω, Θεέ μου, στο όνομα του Χριστού, δώσε μου εσύ που δίνεις στην καρδιά μου σοφία και σύνεση για να μπορώ να κάνω κρίση και δικαιοσύνη στην καθημερινότητά μου. Και αυτό είναι απάντηση στην ερώτηση του Κυρίου μας σήμερα. Τι θέλεις να σου κάνω, αδερφέ μου? Τι θέλεις να σου κάνει ο Χριστός? Είναι εδώ. Είμαι βέβαιος ότι μας μίλησε. Είναι εδώ. Και είμαι βέβαιος ότι σε ρωτάει. Τι θέλεις να σου δώσει? Εγώ απαντάω, ό,τι θέλετε απαντήστε. Αλλά εγώ απαντάω, δώσε μου Κύριε σοφία και σύνεση για να κρίνω με δικαιοσύνη, οδηγία και δύναμη Πνεύματος Αγίου στο υπόλοιπο της ζωής μας. Αμήν.